Κανένα ίχνος του 52χρονου παρά τις έρευνες της αστυνομίας σήμερα το πρωί στην χωματερή των Άνω Λιωσίων. Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος όπου φαίνεται αμυδρά ο νεαρός να κρατάει σακούλες σκουπιδιών στα χέρια του και να τις πετάει σε κάδος απορριμμάτων. Είναι ξημερώματα του Σαββάτου, το ρολόι δείχνει 1:44 πρώτα λεπτά. Και φαίνεται αμυδρά, έτσι αξιοποίησαν το οπτικό υλικό οι αστυνομικοί και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 20χρονο. Ο νεαρός κρατείται στην ασφάλεια Αθηνών Μαριάννα. Στην κατάθεσή του ανέφερε πως σκότωσε τον ονό του γιατί χτυπούσε τον ίδιο όταν ήταν μικρός και κακομεταχειρίζονταν την μητέρα του. Ενώ, όπως είπε επίσης τους αστυνομικούς, είχε σχεδιάσει εδώ και καιρό το έγκλημα. Τον σκότωσε με μπαλτά τα ξημερώματα της Παρασκευής την ώρα που κοιμόταν και πέταξε το πτώμα του σε κάδο απορριμμάτων τα ξημερώματα του Σαββάτου, δηλαδή περίπου 24 ώρες αργότερα. Η μητέρα του 20χρονου νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Την κατάθεση θα ανέφερε ότι στις 4 τα ξημερώματα της Παρασκευής ο γιος της είπε να φύγει από το σπίτι γιατί κάτι έπαθε ο Γιώργος, δηλαδή το θύμα. Έφυγε και επέστρεψε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, αλλά την έδιωξε και επέστρεψε πάλι το βράδυ της Παρασκευής. Στην χρονική εκείνη τη στιγμή φαίνεται πως αντιλήφθηκε ότι ο 52χρονος ήταν νεκρός και πήγε στον καφετζή της γειτονιάς και του είπε ότι ο Γιώργος έχει πάθει κάτι κακό και ότι ο Αλέξανδρος τον κομμάτιασε. Μάλιστα, στην επίσκεψη της στο καφενείο την επιβεβαιώνει και κάμερα ασφαλείας, όπου έχει καταγράψει όλες τις κινήσεις της στις 1:20 το βράδυ της Παρασκευής. Αύριο, Μαριάννα, ο 20χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. Γιώργος, ευχαριστούμε.